Δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να είναι ένας μπαμπάς, ο δικός μου μπαμπάς. Ήταν αδιάφορος όλη του τη ζωή, αλλά τις φορές που θα τύχαινε να είμαι μαζί του στη Ρόδο, ήταν αυταρχικός και παρεμβατικός στο βαθμό που, ας πούμε, όταν ήμουνα ίσως ακτή δημοτικού, είχα ακούσει πρώτη φορά «Μην μασάς τσίχλα», μη κάνεις φούσκες, γιατί φαίνεσαι, λογικά δεν μπορώ να πω τη λέξη, να καταλάβω. Σαν, ναι, ήταν ένας μπαμπάς ο οποίος, αυτό που εγώ εισέπραξα είναι ότι για τον εαυτό του θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, ακόμα και αν δεν είναι το αποδεκτό από την κοινωνία, το να έχεις τρία παιδιά με τρεις διαφορετικές γυναίκες και να μην έχεις αναγνωρίσει κανένα, να μην υποστηρίζεις κανένα, ούτε οικονομικά, ούτε με κανέναν τρόπο, αλλά να έχεις αξιώσεις πάνω στην κόρη σου, ας πούμε, για το πώς θα μασάει τη τσίχλα της ή για το αν θα, δεν ξέρω, από το τι θα φορέσει μέχρι το οτιδήποτε. Δεν ζει ο μπαμπάς. Έχει λίγα χρόνια.